Έλα μαζί μου να δεις μια μέρα της ζωής μου στη μακρινή Αυστραλία. Ξυπνάω 5 η ώρα το πρωί και χωρίς να χάνω χρόνο μπαίνω κατευθείαν στο μπάνιο. Όσο πιο παγωμένο ντους γίνεται για να ξυπνήσω, είναι καλύτερο από καφέ. Αντιλιακό και φύγαμε με το ποδήλατο. Η διαδρομή είναι περίπου 25 λεπτά απόσταση. Ο ποδηλατόδρομος εννοείται υπάρχει παντού. Ενώ στην πόλη μου γενικά όλοι ξυπνάνε πολύ νωρίς. Εδώ ο πιτσιρίκος πάει να κάνει λίγο σερφινγκ, ξεκινήσει το σχολείο. Δυστυχώς φρέντο εσπρέσο δεν έχουν, οπότε συμβιβάζομαι με ice latte. Εργάζομαι σαν υπεύθυνος σε ένα καφέ τύπου brunch, ενώ κατά τη μία είναι η ώρα για το πρώτο μου γεύμα. Κατά τη μία και μισή, δύο η ώρα κλείνουμε. Γυρνάω πίσω, ξεκουράζομαι λίγο και φεύγω για γυμναστήριο. Μετά το γυμναστήριο μπαίνω για ένα 20 λεπτό από θεραπεία στη σάουνα και λίγο πισίνα. Προσπαθώ κάθε μέρα να απολαμβάνω το ήλιο βασίλεμα, ενώ τα Σαββατοκύριακα πηγαίνουμε hiking ή γενικά εξερευνούμε την άγρια φύση της Αυστραλίας. Είναι πραγματικά πανέμορφη. Ενώ κάποια άλλα απογεύματα πηγαίνω απλά για τένις με τον κολλητό μου. Το βραδάκι συνήθως θα δούμε καμία ταινία, λίγο διάβασμα και κατά τις 9 με 9.30 ήρθε η ώρα για ύπνο. Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι.